Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είμαι μια φορά μετά το 15 εδώ. Το 15 ήταν μια άλλη φάση που μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αναλάβει την κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να σας πάω λίγο πιο πίσω. Για λίγο τουλάχιστον. Ένα χαρακτηριστικό που έχουμε και στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και γενικά στην χώρα είναι ότι ξεχνάμε αυτά που έχουν συμβεί και θεωρούμε ότι αυτό που ζούμε ή αυτά που ζούμε ή αυτά που γίνονται ή κάποια από αυτά που γίνονται δεν είναι καθόλου σημαντικά. Οι μνημονιακές πολιτικές, η λιτότητα κλπ. Που ξεκίνησαν. Δεν ξεκίνησαν, αλλά τόσο είχαμε ένταση από το 2009 και μετά. Θα έλεγα ότι αν θέλουμε να τα ταξινομήσουμε, στον χώρο της εκπαίδευσης είναι σε τρεις άξονες οι επιπτώσεις τους. Το ένα είναι το οικονομικό, που το ξέρουμε όλοι και είναι σε όλες τις σε όλα τα στοιχεία, σε όλες τις φάσεις της δημόσιας ζωής και της ατομικής και που επέδρασε και στην εκπαίδευση. Αλλά εδώ πρέπει να θυμόμαστε το εξής, αγαπητές φίλες και φίλοι. Διότι πραγματικά σήμερα ακόμα η εκπαίδευσή μας έχει ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 2,85% ο προεκλογισμός του Υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση και είναι από τις λιγότερες, από τις μικρότερες στην Ευρώπη. Αλλά προσέξτε, πρέπει να θυμόμαστε κάτι που δεν το πολύ λέμε και δεν το λένε καθόλου τα κανάλια, ότι αν δεν είχε γίνει η πολιτική αλλαγή, σήμερα η εκπαίδευση με βάση τους νόμους που είχαν ψηφιστεί και τα μέσα πρόθεσμα θα είχε 1% ακόμα λιγότερο, θα ήταν κάτω από το 2%. Αυτό σημαίνει περίπου 1 δισεκατομμύριο λιγότερο για το εκπαιδευτικό σύστημα, σημαίνει ότι τα προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν θα ήταν πολλαπλασιασμένα. Αυτό γιατί είναι ένα στοιχείο που πρέπει όλοι να το γνωρίζουμε και όλοι να το λέμε. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι οι επιπτώσεις ήταν οι οικονομικές. Με μια προσπάθεια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να τις ανατάξει. Σιγά σιγά. Μια δεύτερη κατηγορία επιπτώσεων που κατά τη γνώμη μου είναι πιο σοβαρές, διότι η λιτότητα κάποια στιγμή σταματάει, τα οικονομικά κάποια στιγμή βελτιώνονται, είναι η επιπτώση στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, στο περιεχόμενο του σχολείου. Γιατί αυτές οι επιπτώσεις θα φανούν μια γενιά μετά. Ο χαρακτήρας λοιπόν των πολιτικών που εξελίχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και όχι μόνο επί μνημονίου αλλά και πριν, ήταν ο χαρακτήρας του ανταγωνισμού, της πίεσης, ο χαρακτήρας της όσο περισσότερες εξετάσεις, όσο μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο σχολείο θα γίνεται καλύτερο, ο χαρακτήρας των άριστων να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους κλπ. Και βεβαίως όλο το περιεχόμενο και οι δράσεις στο σχολείο στόχευαν εκεί. Και νομίζω ότι αυτό αφυδάτωνε και αφυδατώνει στο βαθμό που ακόμα υπάρχει το περιεχόμενο του σχολείου, αυτό που φίλεμε που θέλουμε να δώσουμε, να δίνει το σχολείο. Και εκεί πέρα να θυμίσω πολλά μέτρα που έχουν παρθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ακόμα βεβαίως δεν έχουν φτάσει σε αυτό που λέμε μια πραγματική αλλαγή στο περιεχόμενο, αλλά που τουλάχιστον ανακούφισαν σε πρώτη φάση τον εξεταστικό χαρακτήρα, αυτά που γίνανε στο γυμνάσιο για παράδειγμα, η μείωση των εξετάσεων, αυτά που έγιναν στο Λύκειο, η κατάργηση τραπεζών θεμάτων και μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα θυμάστε. Ένας τρίτος άξονας είναι τα εργασιακά, δηλαδή οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Όντας και εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών παλιότερα, αυτό που λέγαμε οι εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη και το συνεχίζουν να το λένε είναι ότι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών είναι και συνθήκες μάθησης των μαθητών, που σημαίνει ότι όσο πιο καλά είσαι αυτές οι συνθήκες, τόσο καλύτερα υπό προϋποθέσεις βεβαίως και υπό τις συνθήκες της συνεχούς επιμόρφωσης και της συνεχούς στήριξης του εκπαιδευτικού έργου, αυτό μπορεί να γίνεται καλύτερα. Αυτά τα τρεις βέβαια οι άξονες είναι όλα στην εκπαίδευση τελικά. Νομίζω ότι και στους τρεις άξονες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει να δείξει αυτά τα χρόνια παρεμβάσεις που μπορεί να μην ανέτρεψαν την κατάσταση, αλλά τη φαντάζεται κανείς αν συνεχιζότανε ποια θα ήταν σήμερα. Και είπα για τα οικονομικά,
να θυμίσω για τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις, να θυμίσω για τις καταργήσεις σχολείων, να θυμίσω πράγματα τα οποία έγιναν σε μεγάλη κλίμακα αυτή την πενταετία και τα οποία τώρα έχουν σταματήσει. Πριν από λίγο καιρό το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια ανοιχτή συνδιάσκεψη εδώ στην Αθήνα μετά από ένα διάλογο ανοιχτό, όπου τα κεντρικά της χαρακτηριστικά, η κεντρική συζήτηση ήταν για το θέμα του σχολείου και ιδιαίτερα του Λυκείου, με μια προσπάθεια να δώσουμε περισσότερο φως, να συζητήσουμε περισσότερο όχι τόσο τη μορφή και τη δομή, αλλά το περιεχόμενο του σχολείου. Τι είναι αυτό το σχολείο που θέλουμε? Θέλουμε ένα σχολείο που απλώς θα δίνει κάποιες γνώσεις και θα εξετάζει τα παιδιά και θα δίνει κάποια πτυχία, ή θέλουμε ένα σχολείο που συνολικά θα βοηθάει το μαθητή, δίνοντάς του βεβαίως και τις γνώσεις, να αποκτάει τις δυνατότητες ο ίδιος κριτικά να βλέπει τις γνώσεις, ο ίδιος κριτικά να μπορεί να σταθεί αύριο στα προβλήματα της ζωής, ο ίδιος να διαμορφώνει μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, να διαμορφώνεται μάλλον μέσα στην πρακτική διαδικασία η προσωπικότητα του αυριανού πολίτη. Και ποιος είναι αυτός ο αυριανός πολίτης για μας, για την αριστερά? Είναι σαφώς ο δημοκρατικός πολίτης, αυτός που διεκδικεί τα δικαιώματά του, αυτός που τα γνωρίζει και τα διεκδικεί, αυτός που σέβεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, αυτός που κατανοεί το φυσικό κόσμο, κατανοεί τα επιτέγματα της επιστήμης, αλλά κατανοεί και τις κοινωνικές σχέσεις, έχει ευαισθησίες κοινωνικές, οικολογικές. Παρεμβαίνει ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθε. Εμείς ένα τέτοιο σχολείο θέλουμε, που θα διαμορφώνει αυτόν τον πολίτη. Και νομίζω αυτό είναι η αξία της αριστεράς και αυτό έχει η αριστερά να δώσει παραπάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα σχολείο λοιπόν προσανατολισμένο σε αυτές τις καταστάσεις δεν μπορεί να είναι ένα σχολείο που είναι συνεχώς εξετάσεις, αλλά είναι ένα σχολείο που έχει θεματικές εβδομάδες, που έχει προγράμματα, που έχει διαδικασίες κοινωνικοποίηση των παιδιών, που έχει όλους εκείνους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί το παιδί να κατακτήσει τη γνώση, να κατακτήσει την κοινωνία, να κατακτήσει την κοινωνική του αξία. Και βεβαίως, μια άλλη αξία που βάζει αριστερά για το σχολείο και την εκπαίδευση είναι η στήριξη και των πιο αδύναμων. Και αυτό, στο βαθμό που μπορεί να εξελιχθεί, έχει γίνει και πράξη σήμερα με τη στήριξη, για παράδειγμα, των σχολείων της ειδικής αγωγής, που ήταν τα πιο, αν θέλετε, ρηγμένα σχολεία και τα πιο περιθωριωμένα παιδιά αυτή την περίοδο. Όπως επίσης και το επαγγελματικό σχολείο, το επαγγελματικό λύκειο, όπου εξελιχθήκαν και εκεί και εξελίσσονται μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στην κατεύθυνση που και ως αριστερά λέγαμε πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης. Άρα, έχουμε κάποιες αξίες ως αριστερά για το σχολείο, διαφορετικές. Έχουμε κάποια ζητήματα που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες των μνημονίων και της επιτήρησης καταφέραμε να γίνουν. Έχουμε μπροστά μας πεδίο στο να γίνουν και άλλα πράγματα και βεβαίως αυτά, εφόσον συνδυαστούν και με την πρόθεση και με την αγωνία και με τη διεκδίκηση όλης της κυβέρνησης στο να φύγει η χώρα από τα μνημόνια και τις επιτηρήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε αισιόδοξα για μια διαφορετική εκπαίδευση για τα παιδιά μας, σε μια διαφορετική κοινωνία αύριο. Δύο-τρία σημεία για την επαγγελματική εκπαίδευση ιδιαίτερα. Επίσης, ρηγμένο τμήμα της εκπαίδευσης όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ο διαφορετικός σχεδιασμός, ένας ολιστικός σχεδιασμός όλου του συστήματος εκπαίδευσης και της κατάρτισης που έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν σημαντικές στο επαγγελματικό λύκειο, η αλλαγή της δομής του, η αποφυγή της πρόορης ειδίκευσης, δηλαδή σε μια πολιτική αντίστροφη ακριβώς από αυτή που μας αφήσανε οι προκάτοχοι Αρβανιτόπουλοι, Διαμαντοπούλου κλπ. Δηλαδή, αντί να εξειδικεύουμε το παιδί αμέσως μετά το γυμνάσιο, να βοηθάμε το μαθητή επανεντάσσοντάς τον στην εκπαιδευτική διαδικασία, να διαλέγει δρόμους πιο ευρείς
φτάνοντας βεβαίως στην ειδίκευση, μια και μιλάμε για επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και έχοντας ανοιχτούς τους ορίζοντες μετά και στη ριντοβάθμια εκπαίδευση και με τις δομές που είπε ο Υπουργός που σχεδιάζονται, αλλά και με κάθε δομή ριντοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι ανοιχτή πλέον για αυτά τα παιδιά. Και βεβαίως με ένα καινούριο θεσμό που τον επανακαθορίσαμε και τον επανατοποθετήσαμε σε νέα βάση, το θεσμό της μαθητείας για αποφύτους, ενήλικους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων. Θυμίζω ότι αυτό είχε σχεδιαστεί, ο σχεδιασμός της προηγούμενης κυβέρνησης, αυτό που βρήκαμε είναι ότι είχε σχεδιαστεί αμέσως μετά το γυμνάσιο να απορροφήσει ένα μεγάλο μαθητικό δυναμικό οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες καταργήθηκαν τώρα, και να μειωθεί ο μαθητικό πληθυσμό και στο επαγγελματικό και στο γενικό λύκειο, με κυρίως εργαλείο την τράπεζα θεμάτων και τον εξετατικό χαρακτήρα. Θυμίζω ότι αυτά λοιπόν είναι μέτρα που δηλώνουν μια νέα αρχή για την επαγγελματική εκπαίδευση. Ως τμήμα Παιδείας θεωρούμε ότι είναι ένας από τους όρους βελτίωσης και αλλαγής, αναβάθμισης του μορφωτικού ρόλου του λυκείου, αλλά και της πρόσβασης στην ριντοβάθμια εκπαίδευση μετά, η αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης των διεξόδων της. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως είπα προηγουμένως. Υπάρχουν τα ζητήματα, λέει το Τμήμα Παιδείας, η καθιέρωση διαδικασιών ενδυνάμωσης αξιοπιστίας του πολιτηρίου με διάφορους τρόπους ενδοσχολικούς που έχουν πέσει στο τραπέζι, η αλλαγή του χάρτη των εκπαιδευτικών δημάτων και βεβαίως η αλλαγή της αντιλήψης κοινωνίας, η οποία αλλαγή βεβαίως δεν έρχεται από μόνη της, έρχεται με στοχευμένες εκπαιδευτικές πολιτικές που δυναμώνουν τις εναλλακτικές διεξόδους, τις κάνουν πραγματικές διεξόδους και έτσι η κοινωνία έχει τέτοιες λύσεις και δεν ανακυκλώνεται σε λύσεις που διωγγώνουν το πρόβλημα. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Περάσαμε δύσκολα και ως εκπαιδευτική την προηγούμενη περίοδο. Περνάμε δύσκολα και ως εκπαιδευτική, αλλά και ως κυβέρνηση, έχοντας την αν θέλετε την επίθεση από παντού, μα από παντού, για κάθε βήμα που γίνεται αυτή την περίοδο. Και κάθε βήμα θα διαστρεβλώνεται, όπως έγινε, ας πούμε, για παράδειγμα, η καθιέρωση της γνώμης του συλλόγου των διδασκόντων για την επιλογή των διευθυντών που ονομάστηκε αξιολόγηση, όπως έγινε η επιλογή να υπάρχει ένας ηλεκτρονικός τρόπος εγγραφής στα επαγγελματικά λύκεια που ονομάστηκε κλείσιμο των επαγγελματικών λυκείων και άλλα πράγματα τα οποία διαστρεβλώνονται συνειδητά από δυνάμεις και από αριστερά και από δεξιά, με στόχο βεβαίως να πλήξουν. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλούτο. Ο πλούτος είναι οι ιδέες της αριστεράς, αλλά επίσης ο πλούτος είναι οι κατακτήσεις που είχαμε και έχουμε αυτήν την περίοδο. Και θυμίζω, πολύ σημαντικά, πέρα από αυτά που είπα, δημοκρατικές κατακτήσεις όπως αυτή της επιλογής των διευθυντών ή δημοκρατικές κατακτήσεις όπως η κατάργηση της διαθεσιμότητας και της υποχρεωτικής αργίας, δημοκρατικές κατακτήσεις όπως η κατάργηση των ποινικοποιήσεων, των κινητοποιήσεων των μαθητών και μπορεί να πει κανείς ένα πολύ μεγάλο κατάλογο μαζί με τις κατακτήσεις που έγιναν στο περιεχόμενο, αυτά που είπαμε προηγουμένως, μαζί με τις κατακτήσεις που έρχονται, μαζί με την αλλαγή ρότας, χωρίς να καταφέρουμε, γιατί βεβαίως το οικονομικό ζήτημα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, χωρίς να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε, αλλά η αλλαγή ρότας του οικονομικού για την εκπαίδευση, νομίζω ότι επίξης σηματοδοτεί και αφήνει το αποτύπωμα της διακυβέρνησης αυτή την περίοδο για την εκπαίδευση. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, να πάρουμε αυτές τις αξίες μας, να πάρουμε αυτά τα οράματα που είχαμε προηγουμένως για την δημόσια εκπαίδευση, γιατί γι' αυτό μιλάμε, και να εξοπλιστούμε με θάρρος και δύναμη με αυτά που καταφέραμε. Είναι πολλά και πρέπει να τα περιφρουρήσουμε. Ευχαριστώ.